Αρχήν να καλωσορίσουμε την Φωτεινή Κούβελα, την γραμματέα της Ισότητας των Φύλων. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Να πούμε 2-3 στοιχεία πριν ξεκινήσουμε για να βοηθήσουμε την κουβέντα. Καταρχήν, προσωπικά να σας συγχαρώ για αυτή την καμπάνια που εξηγεί ακριβώς τη λεπτή γραμμή μεταξύ σεξουαλικής παρενόχλησης και κοπλιμέντου. Έχει ανοίξει για τα καλά αυτή η κουβέντα, αλλά να πούμε για αρχή τους αριθμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχετε δώσει, 71% των καταγγελιών από τα ίδια τα θύματα στη γραμμή SOS το 15900 δείχνουν τους συζύγους ως θύτες της κακοποίησης. 8 στις 10 γυναίκες που κατήγγειλαν περιστατικά. Ομολογώ ότι με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Έτσι, και το λέω, μένω σε αυτό, με συγχωρείς Αναστασία, μένω σε αυτό, γιατί είμαι ο σύζυγος. Υπάρχω σύζυγος και με προβληματίζει πάρα πολύ. Αλήθεια σας το λέω. Και το λέω γιατί νομίζω ότι μέσα από αυτή την κουβέντα, μέσα από αυτά τα βίντεο, προβληματίζονται όσοι είναι τώρα μπροστά στην οθόνη, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Ναι, είναι η ενδοοικογενειακή βία, είναι η μορφή αυτή που έχουμε τις περισσότερες μαρτυρίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Οι άνθρωποι αυτοί, οι άνδρες δηλαδή που ασκούν τη βία, είναι άνθρωποι που έχουν χαμηλή εκτίμηση για τη γυναίκα, έχουν πατριαρχικές αντιλήψεις και συντηρητικές απόψεις και δεν πρόκειται... Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, γιατί έχουμε μπει σε μια ορολογία που μπορεί εμείς να την αντιλαμβανόμαστε, να τη γνωρίζουμε επειδή την χρησιμοποιούμε και λόγω της δουλειάς ή των απόψεών μας, αλλά τι σημαίνει πατριαρχική και συντηρητική αντίληψη? Ότι θεωρεί ο άντρας ότι έχει την εξουσία, ότι αυτός πρέπει να είναι ο εξουσιαστής απέναντι στο θηλυκό φύλο. Επειδή φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Ακριβώς επειδή έχει ξεκινήσει από παλιά αυτή η ιστορία και αυτές οι αντιλήψεις δυστυχώς μας ακολουθούν και σήμερα. Και θεωρεί κουράσει, ότι είναι κτήμα του η γυναίκα, ότι δεν μπορεί. Σε βάθος χρόνου, άμα κοιτάμε προς τα πίσω, είναι διαφορετικές οι εποχές σε σχέση με το τώρα. Νομίζω ότι κοιτώντας πίσω ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτό που περιγράφεται. Τώρα δεν έχει εξαλειφθεί αυτό. Λοιπόν, ενώ θεωρούμε ότι έχουμε προχωρήσει σήμερα στα θέματα της ισότητας, αν δούμε τα νούμερα θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε πολύ πίσω. Και η ιστορία της έμφυλης ισότητας, γιατί περί αυτού πρόκειται, δηλαδή η βία κατά των γυναικών δείχνει τις ανισότητες που υπάρχουν ακόμα μεταξύ των φύλων, θα δούμε ότι τα νούμερα δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν μείνει πολύ πίσω. Έχουν μείνει πολύ πίσω γιατί και οι πολιτικές, λέμε εμείς, της λιτότητας έχουν αποδυναμώσει και το κοινωνικό κράτος, έχουν φέρει τα θέματα της ισότητας πίσω, θεωρώντας ότι είναι μια πολυτέλεια σήμερα μέσα στην κρίση να παλεύεις για αυτά τα θέματα, τα οποία βέβαια για μας δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνδρες βέβαια που ασκούν βία. Δεν είναι ο φτωχός που ασκεί τη βία, δεν είναι αυτός που έχει ένα πρόβλημα υγείας ή είναι μεθυσμένος και ασκεί βία. Ακριβώς όμως η βία έχει αυτές τις καταβολές. Να ρωτήσω κάτι. Το με χτύπησε ή μου έκανε έλεγχο, αλλά έλα μωρέ σ' αγαπάει, ή έλα μωρέ από τη ζήλια του τα κάνει, ή μου είπε τι θα φορέσω, έλα μωρέ σε θέλει μόνο για εκείνον. Είναι βία. Είναι μία μορφή βίας, είναι καταπίεση και είναι και τα λάθος συμπεράσματα που βγάζουμε ή είναι ήδη λάθος και καταστροφικές συμβουλές που μπορεί να πάρει μία γυναίκα από το γύρο περιβάλλον, από την ίδια της τη μάνα, από τη φίλη της. Αλλά αυτό που περιέγραψε, μόλις τώρα η Αναστασία, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν τα λέει και η γυναίκα στο σύζυγό της. Σε θέλω μόνο για μένα. Δεν θα σε χτυπήσω επειδή σε θέλω μόνο για μένα. Όχι. Οι παγκόσμιες μελέτες και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δείχνει ότι η έμφυλη βία αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες και πολύ λιγότερο τους άντρες. Γι' αυτό μιλάμε ότι είναι βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και έτσι έχει κατηγορηθεί από το 1991 από τον ΟΗΕ η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Κυρία Κούβελα, να πάμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό για εμένα που το βιώνω έτσι την καθημερινότητά μου και νομίζω ότι όλες οι νέες γυναίκες το βιώνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτό της του που μπαίνει το όριο. Μία κοπέλα η οποία φοράει ένα όμορφο φόρεμα και στο δρόμο ακούει κάποιο σχόλιο και μετά το διηγηθεί στο περιβάλλον της και η ερώτηση είναι ναι, αλλά τι φορούσες?
Πού μπαίνει το όριο? Φταίει επειδή φορούσε μίνι? Φταίει επειδή ήταν περιποιημένη και άρα δέχτηκε ένα υποτιμητικό σχόλιο? Όχι, δεν θεωρούμε ότι πρέπει μια γυναίκα να προσέχει πώς ντύνεται κλπ. Δηλαδή είναι στο δικαίωμά της και όπως και ο άντρας να ντύνεται και να εκφράζεται όπως αυτή θέλει. Είναι η αντίληψη που έχει ο άντρας που κάνει το αρνητικό σχόλιο, είναι τα στερεότυπα που μας ακολουθούν και συνειδητά ή ασυνείδητα τα μας βγαίνουν σε διάφορες εκφάσεις της ζωής μας και εκεί πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά. Και η δουλειά ξεκινάει από τα σχολεία για μας, από την εκπαίδευση. Γι' αυτό έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στις δράσεις μας και στις πολιτικές μας, στη γραμματεία, στο θέμα της εκπαίδευσης. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε πια να μπει στη σχολική ύλη από τον νηπιαγωγείο μέχρι τα πανεπιστήμια τα έμφυλα δικαιώματα, η διάκριση φύλου, η σεξουαλική αγωγή, όλα αυτά, ώστε το παιδί από πολύ μικρό και το αγόρι και το κορίτσι να μαθαίνουν για να εκπαιδεύονται πάνω σε αυτά τα θέματα, για να μπορούν μετά να έχουν υγιείς σχέσεις και να έχουν μια σωστή αντίληψη και ένα σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλον. Να πάμε λίγο στα έμφυλα δικαιώματα και στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο, όχι μόνο σε επίπεδο κακοποίησης, παρενόχλησης, αλλά και στο μισθολογικό. Υπάρχουν έρευνες, τις ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, οι οποίες λένε ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο, έχουν λιγότερη πρόσβαση σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις. Γενικά δεν υπάρχει κανενός είδους ισότητα παρά το γεγονός ότι έχουμε εκμοντερνιστεί θεωρητικά ως δυτική κοινωνία. Άλλωστε, 16,5 εκατομμύρια γυναίκες σε όλη την Ευρώπη πέφτουν θύματα κακοποίησης γενικά. Ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, γιατί έχουμε κάνει και μια σχετική δουλειά. Οι ανισότητες είναι σε πολλά επίπεδα. Παρόλο που οι γυναίκες είναι πρώτες στην εκπαίδευση. Δηλαδή στην Ελλάδα οι περισσότερες είναι οι γυναίκες που μπαίνουν στα πανεπιστήμια και οι περισσότερες αυτές που αποφοιτούν. Εν τούτης, όταν πιάνουν μια εργασία και έχουν τα ίδια προσόντα, τα στερεότυπα και όταν μάλιστα στην εργασία δεν υπάρχουν θεσμικά κατοχυρωμένα η προαγωγή, η τοποθέτηση, η μετακίνηση, τότε βλέπουμε εκεί πολύ η γυναίκα να μένει πίσω. Όπου όμως έχουμε κριτήρια, θεσμούς που είναι και μετρήσιμα και αντικειμενικά τα κριτήρια, βλέπουμε ότι οι γυναίκες προχωράνε. Τώρα, στις επιχειρήσεις έχουμε τη γυάλινη οροφή. Δηλαδή, βλέπουμε στις τράπεζες που προέρχουμε και από αυτόν τον κλάδο. Βλέπουμε πολλές γυναίκες να είναι διευθύντρες σε καταστήματα, να ανεβαίνει λίγο και μόλις φτάνουμε σε μεγάλες διευθυντικές θέσεις, εκεί εξαφανίζονται οι γυναίκες. Εδώ θα σας διακόψω γιατί μου δώσατε την καλύτερη δυνατή πάσα. Μιλήσαμε με δύο γυναίκες εργαζόμενες σε τράπεζες. Η μία σταζιέρ, ενοικιαζόμενη, η άλλη συνδικαλίστρια με αγώνες για την διεκδίκηση διαφόρων θεμάτων. Έχει πολύ σημασία να το δούμε. Τάκη, νομίζω θα εντυπωσιαστείς. Πάμε να το δούμε. Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στο δίκτυο ισότητας των φύλων σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Το να ζεις λοιπόν στην Ελλάδα και το να είσαι γυναίκα είναι πολύ πολύ κακό. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σουηδία. Πρόκειται για έναν περίπλοκο δίκτυο που αναζητά και ερευνά 6 βασικούς τομείς. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τη θέση της γυναίκας. Ποια είναι η πραγματικότητα για τις γυναίκες εργαζόμενες στη χώρα μας? Η θέση της γυναίκας πάντα ήταν δύσκολη, ειδικά όσο αφορά την περίοδο εγκυμοσύνης, λοχίας κτλ. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε την περίοδο της κρίσης. Απλά θα ήθελα εδώ να τονίσω μια διαφορά μεταξύ των γυναικών που βρίσκονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον ρυθμισμένο με κλαδικές συμβάσεις που τηρούνται, ευτυχώς για αυτές, και τις υπόλοιπες στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα που δεν υπάρχουν κανόνες και που το διευθυντικό δικαίωμα είναι ο απόλυτος κανόνας. Εκεί δυστυχώς στην περίοδο της κρίσης είχαμε τραγικές καταστάσεις. Έχω να σου φέρω παραδείγματα από κοπέλα που ζητήθηκε από τον εργολάβο τεστ εγκυμοσύνης κατά προτίμηση αρνητικό για να την προσλάβει. Κοπέλα που επειδή έμεινε έγκυος, η προϊστάμενη νήτης της είπε ότι δεν θα μπορείς να αποδώσεις καλά και άλλα απολύθηκε. Ή άλλη κοπέλα που δεν της δόθηκε η άδεια θυλασμού και κάθε μέρα έκανε υπερορία αντί να πάρει το μειωμένο ωράριο. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για τα δικαιώματα της εργαζόμενης μητέρας. Εκπροσωπώ ένα δύσκολο κομμάτι που αφορά τηλεφωνικό κέντρο μεγάλου τραπεζικού ιδρύματος.
Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι σαφέστατα καταπατούνται διαρκώς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η προσωπική μου εμπειρία όσον αφορά αυτό είναι ότι κατά τη συνέντευξη της πρόσληψής μου, αυτό που ήταν η πρώτη ερώτηση αφορούσε την οικογενειακή μου κατάσταση, και όταν απάντησα ότι είμαι μητέρα τριών παιδιών, η επόμενη ερώτηση είναι τι ηλικία έχουν τα παιδιά και κατά πόσο θα μπορούν να εξυπηρετούνται για να μπορέσουν να ανταπεξέλθω στο ρόλο εργαζόμενης και μητέρας. Τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία? Εγώ αυτό που έκανα ως ενοικιαζόμενη υπάλληλος ήταν να απευθυνθώ στο σωματείο το οποίο είχε ιδρυθεί, γιατί εκεί κατάλαβα ότι μπορώ να βρω τη στήριξη, την οργάνωση για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθω και να αντιμετωπίσω τον εκάστοτε εργοδότη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, μας σε βοηθάει γιατί γνωρίζεις τα δικαιώματά σου, βοηθάει γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε το ωράριο εργασίας, χαμηλές αμοιβές, οπότε θα πρέπει η κάθε γυναίκα για οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει να απευθυνθεί στο σωματείο, γιατί έτσι θα βρει τη στήριξη που υπάρχει. Μία γυναίκα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η απάντηση σε αυτό είναι συλλογική. Τα εργαλεία είναι παλιά. Οι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο τους μπορούν να παρεμβαίνουν και να κερδίζουν νίκες. Έχω να σας φέρω παραδείγματα που μέσα από τις παρεμβάσεις του σωματείου, μαζί με παρεμβάσεις του ΣΕΠΕ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλου, και αποτρέψαμε την απόλυση που σας είπα πριν, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις είχαμε καλά αποτελέσματα. Συνδικαλίζονται οι γυναίκες, ξέρουν τα δικαιώματά τους? Αυτή την περίοδο έχει γίνει εξής συζήτηση μέσα στα σπίτια. Επειδή η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ο σύζυγος έλεγε στη γυναίκα του ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί δεν μπορώ να διακινδυνεύσω τη θέση μου. Αλλά εσύ, κορίτσι μου, προχώρα και εγώ θα σας στηρίξω. Η πολιτεία βοηθάει? Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να ξαναγραφεί όλη η εργατική νομοθεσία, έτσι ώστε τα δικαιώματα που δίνει να δίνονται σαφώς και ακριβώς και να μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που έγινε με τον νόμο για τις υπερορίες στο τελευταίο νομοσχέδιο. Με τη στήριξη όμως του ΣΕΠΕ, με τις παρεμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλου, μπορούν να βοηθηθούν σωματεία και να κερδίσουν πράγματα. Κρατάω τη λέξη προχώρα και προχωράμε. Κρατάω τη λέξη προχώρα. Λοιπόν, οι κυρίες έκαναν αναφορά στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, κυρία Κούβελα. Πώς μπορεί μια γυναίκα λοιπόν να βοηθηθεί από την πολιτεία, σε βήματα? Τι κάνετε? Λοιπόν, τώρα να επικεντρώσουμε λίγο στο θέμα της βίας, γιατί τα θέματα είναι πολλά μεγάλα και για το καθένα χρειάζεται και μια εκπομπή, ας πούμε, να γίνει. Πάντως στις τράπεζες παρεμβαίνουμε αυτό το διάστημα και για θέματα έμφυλης βίας και για τη σεξουαλική παρενόχληση. Οι τράπεζες το παραδέχονται ότι υπάρχει τέτοιο φαινόμενο και η κάθε μία κάνει και δική της πολιτική, δηλαδή έχουν και ψυχολόγο και κοινωνιολόγο κλπ. Και το κοιτάνε το θέμα αυτό. Τώρα, εμείς δεν είναι μόνο να δούμε. Βγάζουμε το πρόβλημα και να το καταγγέλουμε. Εμείς ως πολιτεία οφείλουμε να έχουμε και δομές και μέτρα για να μπορέσει μια γυναίκα να μας εμπιστευτεί και να βοηθηθεί. Γιατί αυτό θέλουμε. Έχουμε λοιπόν ένα δίκτυο δομών για τις γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας. Αυτό το δίκτυο έχει την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 που φάνηκε και στο βιντεάκι, που μπορεί να πάρει είτε η ίδια γυναίκα, είτε κάποιο συγγενής, κάποιο φίλο που θέλει να καταγγείλει ένα γεγονός και να ζητήσει βοήθεια. Έχουμε 39 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που δίνουν βοήθεια, ψυχολογική, νομική στήριξη, κοινωνική στήριξη. Έχουμε σύμβαση με δικηγορικούς συλλόγους που μπορεί μια γυναίκα, αν θέλει να πάει και στο δικαστήριο και δεν έχει λεφτά, να πάρει έναν δικηγόρο λοιπόν από τον δικηγορικό σύλλογο. Και έχουμε και 19 ξενώνες φιλοξενίας με τους δήμους που μπορεί μια γυναίκα για ένα διάστημα 3 μηνών με παράταση 6 μηνών να καταφύγει εκεί, να φύγει από την προβληματική σχέση, από το σπίτι που είναι, και να μπορέσει να έρθει εκεί στον ξενώνα να την βοηθήσουμε ψυχολογικά, να τη συνεφέρουμε. Και επίσης έχουμε βάλει και την εργασιακή συμβουλευτική, γιατί ξέρουμε ότι μια γυναίκα που είναι άνεργη κλπ. Δύσκολα θα αποφασίσει να κάνει το βήμα να φύγει από την σχέση που έχει. Άρα έχουμε βάλει και τη συμβουλευτική να βοηθήσουμε. Ένα άλλο που είναι πολύ έτσι, έχουμε χαρά να το ανακοινώσουμε σήμερα,
είναι ότι επιτέλους και στη χώρα μας θα ψηφιστεί ο νόμος, θα επικυρωθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και θα ψηφιστεί ο νόμος, γιατί εκείνη το πιο σοβαρό. Αρχές Γενάρη θα γίνει αυτό. Το νομοσχέδιο είναι στη διαβούλευση μέχρι τις 2 του Δεκέμβρη. Αυτό, η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, είναι ένα πλήρες νομικό κείμενο το οποίο έχει όλες τις μορφές βίας και δίνει την κατεύθυνση στην πολιτεία να παίρνει μέτρα για τις γυναίκες. Εμείς είμαστε τυχεροί και τυχερές με την έννοια ότι έχουμε αυτές τις δομές που σας προείπα και τις στηρίζουμε και θέλουμε να είναι και μόνιμες. Και θεωρούμε ότι και με την επικύρωση σύμβασης είναι μια ιστορική περίοδος στη χώρα μας για το φεμινιστικό κίνημα, γιατί αυτό από χρόνια πάλευε αυτή τη σύμβαση να γίνει πια νόμος του κράτους. Και εμείς ως πολιτεία και ως Γενική Γραμματεία έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να το ανακοινώνουμε και επίσημα. Μάλιστα. Προχωράμε. Η Γενική Γραμματέα Ισότητας Φύλων, η κυρία Φωτεινή Κούβελα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κούβελα, που ευχαριστώ είστε εδώ. Ευχαριστώ και να σας καλέσω και για την εκδήλωση που έχουμε αύριο, τη μουσική εκδήλωση αύριο το βράδυ στο Πάσπορτ με την Τσαλιγοπούλου, με την Καρδία και με εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας που θα μας δώσουν ωραίες μουσικές.